Δεν ήταν να ζουν, με το Σάκη έπαιξα. Σαν επιλογή και σου άρεσε. Ναι, πολύ, είμαι πολύ. Θα το ξανά κάτσε να το αποβάλω τώρα και βλέπω. Καλά, έχεις... το πρώτο πράγμα που έκανες αφού βγήκες από το παιχνίδι. Ξεκουράστηκα, κοιμήθηκα. Ντουζάκι και τέτοια. Ακούσαμε ήδη τους μαχητές που μιλάγανε και είπαν ότι το γεγονός ότι βγήκες. Ακούσαμε τους μαχητές να μιλάνε μεταξύ τους και είπαν ότι μπορεί να βγήκες και να πλήρωσες, ας πούμε, το γεγονός ότι έκανες παρέα, ήσουν μάλλον πιο κοντά στο Χανταμπάκι. Ήμασταν μεγάλη παρέα. Ήταν και ο Χανταμπάκης μέσα. Η αποχώρησή σου μπορεί να οφείλεται στο ότι κάνατε πολύ παρέα με το Στέλιο, το Χανταμπάκι. Αυτά θα τα πούμε άλλη στιγμή. Η διέστησή σου είπε ότι θα έμενε. Έλεγε ότι θα έμενε. Και ότι θα έμενε και ο Στέλιος. Όμως τελικά αποχώρησες. Να σε ρωτήσω, είδες αυτά που γράφανε στα social media? Όχι, ακόμα. Αποσπάσματα έχεις δει από το Survivor γενικά? Λίγα, μπήκα να δω. Πώς σου φάνηκε η πορεία σου εσένα? Γιατί έχει γίνει λόγος και για μοντάζ ότι μπορεί κάποιοι παίκτες να φανικά να την παθείς λόγω του μοντάζ. Δεν προλάβω. Ποιος παίκτης πιστεύεις θα κερδίσει? Α, δεν ξέρω. Η διάστησή σου τι λέει? Δεν πάει καλά. Λαμπρό. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε. Είναι από αυτούς που πάνε στις δημοσκοπήσεις το «δεν ξέρω, δεν απαντώ». Ναι. Είναι «δεν ξέρω, δεν απαντώ». Δεν ξέρω τι. Οι διπλωμάτες είναι αυτοί, μου φαίνεται. Εγώ δεν πιστεύω καταρχάς ότι υπάρχει παίκτης ο οποίος βγαίνει και δεν κοιτά τα social media. Καλά, επειδή αυτό που έχει κάνει το Survivor στα social είναι φαινόμενο, γίνεται πανικός. Και εγώ είχα να βρω τέτοια συσπήρωση σε Twitter, Instagram και σε όλα τα social. Είμαι σίγουρη ότι τα έχει κοιτάξει και ο Χούτος. Mm-hmm. Λοιπόν, πείτε μου και τις λόγες. Εννοείται ότι έχει κοιτάξει τα social media. Μην ξεχνάμε όμως ότι με το Sky έχουν και μια συμφωνία ότι πρέπει βγαίνοντας να μιλάνε μόνο στο και καθένα. Θέλω να σας πω πάνω σε αυτό. Νερό, ούτε με να μ' άρεσε η ατάκα, ήταν ωραία εμπειρία και τώρα θέλω να το αποβάλω. Αφού ήταν ωραία εμπειρία, γιατί θες να το αποβάλεις? Γιατί τις ωραίες εμπειρίες της ζωής μας, μάλλον λάθος μοίρα. Τις ωραίες εμπειρίες της ζωής μας, οποιασδήποτε εμπειρίες έχουμε ζήσει, προσωπικές, επαγγελματικές, οτιδήποτε, τις κουβαλάμε μια ζωή. Ναι, αλλά αν η ωραία εμπειρία σε έχει αγχώσει και σε έχει φτάσει ως εδώ, εμπειρία. Λοιπόν, δεν λες ότι είναι ωραία εμπειρία. Θα πάντως αυτό που έχω να σας πω είναι ότι σε πολύ λίγη ώρα θα δείτε την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο Στέλιος Χανταμπάκης στο People. Η πρώτη φορά που μιλάει ουσιαστικά μετά το Survivor και θα δείτε για το πώς κινήθηκε όλο αυτό και για το πώς βλέπουν τα social media μόλις φύγουν τα πράγματα και τις καταστάσεις. Ωραία. Και επίσης, επειδή έχω πάρει μια μικρή.